Γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια που είπε πριν ο φίλος μας. Εγώ είμαι γλύπτης. Όμως η πορεία μου με οδήγησε σε δρόμους περίεργους, σε δρόμους που μοιάζανε περισσότερο με την ομιλία των δύο παιδιών, του Ιταλού και της Γαλλίδας που ήταν πριν. Μια πορεία η οποία ήταν περιπετειώδης, ήταν μια πορεία η οποία ήταν σε διάφορα κράτη γύρω ανά τον κόσμο. Ήταν μια πορεία η οποία ξεκίνησε όμως από μια πολύ σημαντική στιγμή. Και ακολούθησαν πάρα πολύ σημαντικές στιγμές. Ο τίτλος αυτού του TEDx μ' αρέσει πολύ, διότι συνειδητοποίησα μόλις μου το είπαν τα παιδιά ότι οι στιγμές, οι καλές και οι κακές, είναι αυτές οι οποίες ορίζουν, προσδιορίζουν την πορεία μας. Προσδιορίζουν την πορεία μας και μας αλλάζουν ή μας καλυτερεύουν ή μας κάνουν να πάμε προς τα πίσω. Μία πολύ σημαντική στιγμή ήταν το 1982, όταν ξαφνικά, ενώ ζούσα στην Ιταλία και είχα γίνει μισός Ιταλός και δεν σκεφτόμουν να γυρίσω στην Ελλάδα, σε μια δύσκολη στιγμή που πέρναγα τότε, είπα θα πάω στην Ελλάδα. Δεν την ήξερα και πολύ καλά την Ελλάδα. Είχα φύγει 18 χρονών και λέω θα πάω στην Ελλάδα. Και παίρνω ένα αεροπλάνο και φεύγω και πάω στη Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη φτάνω βράδυ. Και παίρνω ένα ταξί και με πάω στην Ία σε ένα σπίτι, υπόσκαφο κτλ. Με πήγανε μέσα εκεί και ξαφνικά το πρωί άνοιξα το παράθυρο. Μόλις άνοιξα το παράθυρο και είδα αυτό το μπλε και αυτόν τον ορίζοντα μπροστά μου, κατάλαβα ότι έπρεπε να γυρίσω. Έπρεπε να γυρίσω στην Ελλάδα. Αυτός ο ορίζοντας ήταν αυτός ο οποίος θα καθόριζε τη ζωή μου μετέπειτα. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή. Ήταν η στιγμή της επιστροφής. Έπρεπε όμως επίσης να βρω μια σχέση με την ίδια τη γη, με τον ίδιο τον πολιτισμό τον οποίο είχα αφήσει πίσω μου. Με τον πολιτισμό τον οποίο είχα, αν θέλετε, ξεχάσει. Άρχισα λοιπόν να δουλεύω με υλικά φυσικά και να προσπαθήσω να βρω αυτή τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Του ανθρώπου με τον αέρα, ο οποίος χαρακτηρίζει αυτό το τοπίο, που είναι το ελληνικό τοπίο. Το τοπίο του αέρα, του φωτός και τις μυρουδιές. Εκτός από την ιστορική διαστρωμάτωση η οποία χαρακτηρίζει αυτόν τον τόπο. Πήρα λοιπόν, θυμάμαι, το πρώτο μου έργο, που είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Βλέπετε τη Μαύρη Αφροδίτη, που είναι ένας κορμός ελιάς. Ένας κορμός ελιάς. Ξέρετε, οι ελιές παίρνουν τη φόρμα τους από τους ανέμους στη γύρω περιοχή που μεγαλώνουν. Και σε συνδυασμό με το κλάδεμα των γεωργών, παίρνουν αυτή τη φόρμα, γεννιέται αυτή η φόρμα. Έφεξα τη Μαύρη Αφροδίτη και αποφάσισα τότε να κάνω μια έκθεση στην Αθήνα, την πρώτη μου έκθεση στην Αθήνα, στην Γαλερία Δεσμός, μόνο με αυτό το έργο. Προσπάθησα να βρω αυτή την... Να πάρω αυτή την ελιά, να τη δουλέψω εγώ και να σταματήσω τη χρονική της εξέλιξη. Ήταν δηλαδή μια προσπάθεια ενοιολογική, μια προσπάθεια νοημάτων που πήγα να κάνω για να μπορέσω να προσδιορίσω αυτή την ανάγκη της σχέσης της φύσης με τον άνθρωπο. Θα το δούμε λίγο μετά. Θα δούμε λίγο μετά αυτές τις περιπέτειες. Η συνθετική προσπάθειά μου να μπορέσω να βρω αυτή τη σχέση με είχε οδηγήσει εκείνη την περίοδο και σε μια ποιητική γραφή. Με ενδιέφερε πάρα πολύ η ποιητική γραφή. Η σύνθεση δηλαδή της ποιητικής γραφής και η εξέλιξη από την αναλυτική σκέψη, τη δυτική αναλυτική σκέψη, σε μια σύνθεση των πραγμάτων. Ο πολιτισμός μας είναι πιο συνθετικός. Ήθελα λοιπόν να κάνω ένα αφιέρωμα στον ποιητή. Ήθελα να κάνω ένα αφιέρωμα στον ποιητή το 1983 και με είχαν καλέσει ο Δάκης ο Ιωάννου, το Δέστε Foundation τότε, στην Κύπρο, στην πύλη της Αμοχώς του. Δεν ήθελα να γράψω ένα ποίημα. Δεν ήθελα να γράψω ένα κομμάτι λογοτεχνικό. Ήθελα να μην είναι λογοτεχνικό το έργο ή περιγραφικό, να είναι συνθετικό. Και άρχισα να γράφω σε ένα χαρτί τι είναι ο ποιητής. Ο ποιητής είναι χμηρός, ο ποιητής είναι εύθραυστος, ο ποιητής είναι αυτοκτονικός.
Ο ποιητής είναι εκρηκτικός. Ο ποιητής είναι μεγάλος. Οπότε σκέφτηκα τι υλικό θα είναι ο ποιητής. Και το γυαλί είχε όλα τα συστατικά αυτά που χαρακτηρίζανε όλα αυτά που είχα γράψει σε αυτό το χαρτί. Πήρα λοιπόν γυαλί και προσπάθησα να κάνω το πρώτο μου γυάλινο έργο που βλέπετε τον ποιητή. Αυτό αυτή τη στιγμή είναι στην πύλη της αμοχώς του, αλλά προσεχώς θα μεταφερθεί στην κεντρική πλατεία της Λευκωσίας. Επανέλαβα έναν ποιητή στην Κύπρο, σαν τον ποιητή στην Κύπρο και στην Ιταλία, στο Μολίσε, που είναι μια άλλη πράσινη γραμμή. Ξέρετε, ο ποιητής είχε τοποθετηθεί στην πράσινη γραμμή μεταξύ Κύπρου, στην πράσινη γραμμή στην Κύπρο μεταξύ της τουρκικής πλευράς και της ελληνικής πάνω στα τείχη. Και όριζε, αν θέλετε, αυτό το όριο μεταξύ των δύο εθνοτήτων. Όταν με φωνάξανε στην Ιταλία στο Μολίζε να κάνω έναν άλλο ποιητή, αποφάσισα να τον κάνω μέσα σε ένα δάσος στην Ιταλία και να τον κάνω πέτρινο, να τον κρύψω δηλαδή. Ήταν, ξέρετε, στην Ιταλία εκείνη την περίοδο μια άλλη πράσινη γραμμή, κρυμμένη, που χώριζε και δημιουργούσε ένα πρόβλημα μεταξύ του Βορρά και του Νότου της Ιταλίας. Ήταν η στιγμή που η Λέγκα του Βορρά και οι αποσχιστικές δυνάμεις της Βόρειας Ιταλίας είχαν διωγγωθεί εκείνη την περίοδο και δεν έχουν χαθεί βεβαίως. Συνεχίζουν να υπάρχουν. Αυτός είναι ένας άλλος ποιητής. Το 1988 με κάλεσε ο Σταύρος Οξαρχάκος, ο γνωστός μουσικός μας. Τότε ήταν υπεύθυνος πολιτισμού στο Δήμο της Αθήνας και μου λέει, θέλω ένα έργο για την Αθήνα. Παιδί τότε, 30 χρονών, και τώρα παιδί είμαι. Σκεφτόμουν τι να κάνω για την Αθήνα. Η Ελλάδα πέρναγε εκείνη τη στιγμή μια πολύ θετική στιγμή. Μια πάρα πολύ θετική στιγμή. Ήταν η στιγμή που η Αθήνα κοίταζε μπροστά, ήθελε να μπει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ήθελε να μπορέσει να πάρει νέα ταχύτητα. Ήταν μια αισιόδοξη στιγμή. Οπότε άρχισα να κάνω το δρομέα. Ο δρομέας ήταν πάλι η σύνθεση των θραυσμάτων σε μια νέα ταχύτητα. Έκανα λοιπόν το δρομέα. Ο δρομέας, το ξέρετε όλοι μάλλον, γιατί είναι το πιο διάσημο έργο μου. Ένας ταξιτζής κάποτε με ρώτησε, τι βάλανε εδώ πέρα, μου λέει αυτή εδώ πέρα. Του λέω, γιατί ρε φίλε, ας πούμε, γιατί... Δεν σ' αρέσει, ας πούμε. Μοιάζει, λέει, σαν να πήραν φόρα τα μπάζα και να φύγαν. Του λέω, αμάνα. Μετά από λίγο όμως κατάλαβα ότι ο ταξιτζής είχε καταλάβει ακριβώς τι ήθελα να κάνω. Ουσιαστικά, τι είναι η ιστορία μας, τι είναι ο χώρος μας. Είναι μπάζα ιστορίας, θράβεσματα ιστορίας, τα οποία αυτά τα θράβεσματα ενωθήκανε σε μια νέα ταχύτητα. Φεύγω από τον ποιητή. Μια άλλη στιγμή, υπέρβασης. Στην Biennale της Βενετίας έπρεπε να κάνω ένα έργο. Αποφάσισα να κάνω ένα πλωτό έργο, ένα καράβι, το οποίο, το βλέπετε εδώ, να πλέει, είχε και άγκυρα. Κάποια στιγμή κάποιος πήγε, το χτύπησε και το βούλιαξε. Είχα και ναυάγιο. Ήτανε μία στιγμή πολύ δύσκολη, διότι εκεί κατάλαβα ότι δεν είμαι άτρωτος. Αυτό το αγγελάκι που νόμιζα ότι με προστάτευε, δεν με προστάτευε πια. Έτσι. Αυτό είναι ένα άλλο έργο πολύ σημαντικό, το οποίο θα έλεγα ότι ήταν μια μεγάλη περιπέτεια. 38 δήμοι στην κεντρική Ιταλία είχαν συνεννοηθεί και ορίσανε την περιοχή τους περιοχή τέχνης. Με φωνάξανε να τους κάνω ένα έργο, αλλά εγώ δεν ήθελα να κάνω έργο. Γιατί ήταν τόσο ωραία η περιοχή και τους έλεγα, τι θα διακοσμήσουμε τη φύση, βρε παιδιά. Δεν θέλω να κάνω έργο. Και ταξιδεύοντας έβλεπα αυτή την κορφή αυτού του βουνού που της έλειπε κάτι. Του λέω, τι είναι αυτή η κορφή του βουνού. Μου λέει, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχε γίνει μια μάχη εκεί. Ένα αεροπλάνο βομβάρδισε αυτή την κορφή του βουνού και την κρέμισε. Λέω, να το έργο. Θα διορθώσουμε το βουνό. Μου λέει, σοβαρά μιλάς.
Λέω, ναι, θα διορθώσουμε το βουνό. Και 32 μικροί δήμοι συνεννοήθηκαν όλοι μαζί για να κάνουν αυτό το υπερέργο, το οποίο κράτησε 1,5 χρόνο η κατασκευή του, γιατί ήταν στα 2.000 μέτρα υψόμετρο και ήταν μια καταπληκτική περιπέτεια, απίστευτη. Εδώ είναι μια άλλη στιγμή, το 1999, η σχέση μου με την ιστορία, στην Νάπολη, στην Κούμα, στην αρχαία Κίμη. Με κάλεσε ο έφορος αρχαιοτήτων να κάνω ένα έργο. Και έκανα αυτό το έργο μέσα σε ένα αρχαιολογικό χώρο. Όταν του είπα θα μας κυνηγήσουν μέσα στον αρχαίο ελληνικό χώρο, θα βάλουμε έργο, μου λέει, μα εγώ είμαι ο έφορος αρχαιοτήτων. Εκεί βρήκα αυτή τη σχέση και τη σημασία της σχέσης μου με την ιστορία. Αυτή τη χαμένη σχέση με την ιστορία. Την ίδια περίοδο, το 1999, μια άλλη στιγμή συνέβη πολύ σημαντική. Συνάντησα μια κοπέλα, την Έλλη Σφαγιανάκη, και μου χάρισε μια κόρη. Νόμιζα ότι η κόρη αυτή δεν θα μου αλλάξει τη ζωή. Τελικά μου την άλλαξε προς το καλύτερο. Ήταν μια άλλη σημαντική στιγμή. Ήθελα να μιλήσω για τις σημαντικές στιγμές της ζωής μου, όπως αυτό το έργο. Εδώ είναι ένα άλλο έργο που έκανα, ένα συνθετικό έργο σε μια πλατεία του Ρέντι, στην πλατεία του Ρέντι, όπου με συνεργασία με τους κατοίκους έκανα αυτό το έργο, το οποίο ήταν έργο ολιστικό. Ένα γεροντάκι κάποτε μου λέει, κύριε, να σας πω, μη βάλετε παγκάκια εδώ. Του λέω, γιατί να μην βάλω παγκάκια εδώ στην πλατεία. Μου λέει, κάνει ρεύμα εδώ. Έχουμε όλοι πιαστεί, μου λέει. Κάποια στιγμή οι αρχιτέκτονες πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι τελικά πρέπει να ρωτάμε και τον κόσμο πριν κάνουμε τις πλατείες. Εδώ είναι στο Palm Beach στη Φλόριντα, τα συγκοινωνούν τα δοχεία πάλι. Εδώ είναι στην Ουάσιγκτον ένα έργο. Ξέρετε, στην Αμερική που έχω κάνει αρκετά έργα, έχουν αυτά τα κτίρια τα τεράστια. Μπαίνει στο λόμπι και είναι 100 μέτρα επί 200 επί 50 μέτρα ύψος. Δηλαδή, λες, τι έργο να βάλω εδώ. Και μοιάζανε τα έργα μου, μοιάζανε με μπιμπελό. Οπότε, ό,τι και να βάζεις, ας πούμε, ήταν ένα μπιμπελό. Οπότε, σκέφτηκα, λέω, αν το κάνω να εκραγεί το έργο. Καταλαμβάνω όλο το χώρο. Οπότε, έκανα το έργο που εξεράγει μέσα στο χώρο. Και έκανα μια σειρά στο Σικάγο, στην Ουάσιγκτον, αυτό είναι στην Ουάσιγκτον. Έργα μέσα σε λόμπι τεράστια αυτών των κτηρίων, των εγωιστικών κτηρίων της Αμερικής. Αυτό είναι ένα άλλο έργο σημαντικό, είναι το μεγαλύτερο έργο που έχω κάνει. Είναι στην Ελβετία. Είναι 140 μέτρα και 30 μέτρα ύψος. Ενώνει τις δύο πλατείες, όπως βλέπετε. Ξεκινάει από μια πλατεία και φτάνει σε μια άλλη πλατεία. Αυτό είναι ένα άλλο έργο, το οποίο έγινε το 2012, όταν εμείς βρισκόμαστε σε μια καταστροφή. Ήταν μια πολύ κρίσιμη στιγμή με την οικονομική κρίση. Ήμουνα σε κατάθλιψη, όχι κατάθλιψη ακριβώς, κοντά στην κατάθλιψη. Και με παίρνει τηλέφωνο ο νομάρχης της Απουλίας, ξέρετε, της Ιταλίας, ο νομάρχης της Απουλίας, ο περιφερειάρχης, και μου λέει, ξέρετε, έχω ένα πλοίο το οποίο βουλιάξανε και πνιγήκαν 82 άτομα. Το βγάλαμε από τη θάλασσα, δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Το θέλετε? Λέω, τι, δεν κατάλαβα, λέω, τι να το κάνω το πλοίο. Να το κάνετε, λέει, έργο. Να, οι Ιταλοί είναι καταπληκτικοί σε αυτά. Την άλλη μέρα είχα πάρει το αεροπλάνο και ήμουνα στην Απουλία. Βρήκα τον νομάρχη, ο οποίος μίλαγε αρχαία ελληνικά. Ήταν ένας πολύ πολιτισμένος άνθρωπος και ένας διανοούμενος. Πήρα λοιπόν αυτή την κάσα, γιατί για μια κάσα πρόκειται, και προσπάθησα να της δώσω πάλι ζωή, να τη μεταφέρω δηλαδή σε ένα άλλο επίπεδο που είναι το επίπεδο της τέχνης. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται το έργο μόνιμα τοποθετημένο στο λιμάνι του Ότρατο. Ήταν η στιγμή που αντιμετώπισα το θάνατο, έτσι, κατάματα. Δεν ήταν μόνο αυτή η στιγμή που αντιμετώπισε το θάνατο κατάματα. Όταν το Πανεπιστήμιο του Σαλέρνο με καλέσανε να κάνω ένα έργο εδώ, είναι ένα έργο αυτό το οποίο βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο του Σαλέρνο, έπαθα έμφραγμα. Είχα πάει να δω τους χώρους και έπαθα ένα έμφραγμα. Και οι Ιταλοί με μαζέψανε, πανικόβλητοι, τρέξτε, ο καλλιτέχνης πεθαίνει κτλ. Μια κατάσταση. Και με πήγανε στο νοσοκομείο και μου χώσανε και δύο στέντ. Με προλάβανε στο τσακ, δηλαδή. Βρέθηκα αντιμέτωπος με το θάνατο. Οπότε, αυτό το έργο το ονόμασα έμφραγμα.
Ξέρετε, έχουμε βρεθεί τα τελευταία χρόνια ως Έλληνες μπροστά στο θάνατο. Μπροστά στο θάνατο όχι σαν οντότητες. Σαν οντότητες το θάνατο τον αντιμετωπίζουμε συνεχώς, γιατί γύρω μας πεθαίνουν φίλοι, γνωστοί, συγγενείς. Το να βρίσκεσαι μπροστά στο θάνατο χωρίς λόγο είναι το πιο τραγικό. Ζούμε αυτή την περιπέτεια, αυτή τη στιγμή αυτών των ανθρώπων που μέσα από δικά μας λάθη, από λάθη του δυτικού πολιτισμού, τα οποία οδήγησαν την αποσταθεροποίηση της Βόρειας Αφρικής και την αποσταθεροποίηση ορισμένων κρατών για οικονομικούς λόγους, για πολιτισμικούς λόγους, θα έλεγε κάποιος άλλος. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ανθρώπους σε απόγνωση, ανθρώπους με τεράστια ιστορία πίσω τους, πολιτισμούς να διαλύονται και να γίνονται κομμάτια και να γίνονται θρύψαλα. Αυτά τα πράγματα είχα στο μυαλό μου όταν έκανα αυτό το πλοίο. Και βέβαια, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν σκεφτείς τις τραγωδίες που γίνονται σε όλο τον κόσμο, τότε ένας κίνδυνος ενός δικού σου θανάτου μικραίνει σε σημασία. Όμως, αυτή τη στιγμή που όλος ο δυτικός πολιτισμός βρίσκεται σε μία συρρήκνωση, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός βρίσκεται σε μία συρρήκνωση, σε μία πλήρη αποσταθεροποίηση, θα πρέπει να ξαναβρούμε αυτό το κουράγιο και αυτή τη δύναμη της εξελικτικότητας και της δύναμης προς τα μπρος. Έτσι ώστε να ξαναδώσουμε ένα νέο νόημα δημιουργικό και μεγαλειώδες σαν γι' αυτό το οποίο πατάμε πάνω. Σας ευχαριστώ πολύ.